Χιλιάδες απεργοί, χιλιάδες διαδηλωτές καταδίκασαν και απέτησαν την απόσυρση του κυβερνητικού εκτρώματος. Συγκρούστηκαν με την εργοδοτική τρομοκρατία, τις ψευδολογίες των κυβερνητικών στελεχών, αλλά και τις ατιμίες ότι το νομοσχέδιο παίρνει βελτιώσεις, ότι οι απεργίες δεν έχουν νόημα. Σπάσατε τα μούτρα σας, κύριοι της κυβέρνησης. Χαρακτηρίσατε παράνομη την απεργία των αυτεργατών και είχε 100% επιτυχία με τη μεγάλη στήριξη των πληρωμάτων. Και σήμερα καταγγέλουμε ότι εκ νέου η Εφοπλιστική Ένωση των Αυτοπλοών κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά να ξέρετε, κύριε Χατζηδάκη, ότι αυτές τις μορφές της καταστολής και της βίας το ναυτεργατικό κίνημα της έχει αντιμετωπίσει παλικαρίσια για δεκαετίες. Η απεργία, οι απεργιακές συγκεντρώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ σας κάνουν να παραμιλάτε. Αυτοθυσία, ηρωισμός σε εκατοντάδες εργασιακούς χώρους και δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Προωθείτε τις ανατροπές του αιώνα για να φορτώσετε και αυτή την καπιταλιστική κρίση στους εργαζόμενους, για να δοθούν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης, του Υπερμνημονίου, στους επιχειρηματίες της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας που υμνείτε όλοι σας. Οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα. Όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, συμφωνούν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που είναι τι? Είναι μηχανισμός εκμετάλλευσης για την αύξηση της εντατικοποίησης, της ευελιξίας και της απλήρωτης δουλειάς. Όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, στηρίζουν τις λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές, τις αντιδραστικές ανατροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άνοιξαν το δρόμο στη διευθέτηση με 13 ώρες δουλειά την ημέρα, χώρισαν τον εργάσιμο χρόνο σε ενεργό και ανενεργό, επέκτηναν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατάει στο αντεργατικό πλαίσιο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέβαλε νόμο για 12ωρη δουλειά στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Μαζί ψηφίσατε τα μνημόνια, πολλά αντεργατικά μέτρα. Μαζί καταργήσατε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και καταντήσατε τον κατώτερο μισθό στα 650 ευρώ μειχτά. Γι' αυτό λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει αυτές τις καιροσκοπικές κινήσεις περί προοδευτικής και λοιπά κυβέρνησης. Η μια κυβέρνηση χειρότερη από την άλλη, για να υπηρετήσουν τη στρατηγική του κεφαλαίου, διαμορφώνοντας την εργασιακή ζούγκλα που γέννησε αυτό το τερατούργημα. Τερατούργημα, κύριε Χατζηδάκη, που καταργεί το 8ωρο, το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και επιβάλλει 10ωρη δουλειά με 2 ώρες απλήρωτη υπερορία. Αυτό λησμονάτε να πείτε στις τοποθετήσεις σας. Με αμοιβή αέρα κοπανιστό, ρεπό, όποτε γουστάρει η εργοδοσία. Κλέβετε τον εργατικό μόχθο. Επιδιώκετε να ξεμοναχιάσετε τους εργαζόμενους με τις λεγόμενες ατομικές συμφωνίες που είναι στον πυρήνα των αντιδραστικών αλλαγών. Νομιμοποιείτε τους εργοδοτικούς εκβιασμούς. Στις 10 ώρες δουλειάς, μόνο 2-3 ώρες χρειάζονται για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Οι άλλες είναι υπεραξία, καπιταλιστικό κέρδος και αυτό θέλετε να αυξήσετε. Να μετρήσουμε τις ώρες δουλειάς του άρθρου 57. Έχουμε 8ωρο συν 1 ώρα φτηνή υπερεργασία συν 3 ώρες υπερορία, 12 ώρες δουλειά την ημέρα και μισή ώρα το διάλειμμα που δεν το υπολογίζεται ως εργάσιμο χρόνο. Εξοντωτική εργασία στο χώρο δουλειάς ή με τηλεργασία στο σπίτι και απ' την άλλη μερική απασχόληση με διακεκομένο ωράριο για να είναι όλη την ημέρα οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία των εκμεταλλευτών τους. Αυτή τη βαρβαρότητα θα καταγράφει η λεγόμενη ψηφιακή κάρτα. Τον 21ο αιώνα, που η τεχνολογία επιτρέπει μεγάλη μείωση του εργάσιμου χρόνου, γυρίζεται τους εργαζόμενους στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός,
δουλειά από ήλιο σε ήλιο, εκμετάλλευση, ανεργία, ατυχήματα, απολύσεις. Καταργείται την κυριακάτικη αργία, εξουθενώνεται τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, γενικεύοντας την ομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ που καθιέρωσε 32 εργάσιμες Κυριακές για το εμπόριο. Κάνετε λάστιχο τη ζωή των γονιών, η λεγόμενη ισορροπία της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι όχημα για τα αντιδραστικά μέτρα. Το ταξικό μίσος απογειώνεται στο χτύπημα της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης που τα αντιμετωπίζεται σαν εγκληματικές ενέργειες. Αξιοποιείται το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που επιβάλλει συμμετοχή του 50% των οικονομικά εντάξει μελών για απεργιακή απόφαση. Χρησιμοποιείται την εξαποστάσεως ψηφοφορία για να διαλύσετε τις συλλογικές διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων. Φακελώνετε τα συνδικάτα, προσπαθείτε να τρομοκρατήσετε με την απειλή της αστικής ευθύνης. Φτάσατε να απαγορεύετε προληπτικά το απεργιακό δικαίωμα δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση που χαρακτηριστεί παράνομη η απεργία ενός σωματείου. Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι βασανίζονται και θυμάστε το δικαίωμα στην εργασία για να στηρίξετε την απεργοσπασία. Το έκτρωμά σας προβλέπει να δουλεύει το 1/3 των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πέρα από το προσωπικό ασφαλείας. Θέλετε να μπλοκάρετε τη διεκδικητική πάλη, αλλά είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Με τους εργατοπατέρες είστε, κύριε Χατζηδάκη, στην ίδια βάρκα. Αυτό που τρέμετε είναι ο μαζικός, ο ταξικός αγώνας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, τα μονοπόλια και τον καπιταλισμό για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Το θράσος σας δεν θα σας σώσει. Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στους εργαζόμενους και θα διασυρθεί όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η εργατική τάξη θα πετάξει το έκτρωμα στα σκουπίδια, θα δυναμώσει την πάλη για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των αντεργατικών μέτρων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περάσει την αντεπίθεση για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτό υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και αυτό είναι ο εφιάλτης σας. Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν σκλάβοι τον 21ο αιώνα. Όλοι στον αγώνα, στη νέα απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη. Η ταξική πάλι δείχνει το δρόμο και θα δώσει την τελική απάντηση. Το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με πολλές χιλιάδες εργαζόμενους.